Τόσο Μιχάλης, εκπαιδευτικός και πρόεδρος μηχανικός. Εκπροσωπώ τους 31 συλλόγους και φορείς που καταθέσαμε πρώτα στη διαματηρία και στο Δήμο Παπαδόπουλο και ο Ρόκα που πέρασε ομόφωνα κατά τη σκάψη απορριμμάτων και γενικά κατά τη σκάψη των κοσμών. Σήμερα ήρθαμε εδώ πέρα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ενώ ζητήσαμε να τεθήσουμε ένα κανονικό θέμα μέσα διάταξη για να κάνουμε μια παρέστηση διαμαρτυρία για να ακουστεί και η φωνή των συλλόγων και των κατοίκων της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Γιατί βλέπουμε για πολλωστή φορά, παρόλο που ο νέος περιφερειακός συνδυασμός προέβλεπε να γίνει διαλογή στην ηλική ανακύκλωση, δυστυχώς για άλλη μια φορά προωθούνται τα αρκωστά σε κάποια απορριμμάτων και μάλιστα με μια τελευταία απόφαση που πήρε το Περιφερειακό Συμβούλιο τον Αύγουστο του 2019, φέτος δηλαδή. Είδαμε ότι στη ΜΕΑ, η ΜΕΑ είναι ότι καινούργιο πάει να γίνει σε αυτές τις μέρες και γίνεται σε όλη την Ευρώπη, ότι προωθούν από τα προσπέρασμα κάδους, όλα που πήρε εκεί πέρα, με την προοπτική, να γίνουν RDF. Το RDF, φανταστείτε, είναι κάτι σαν πέλετ, το οποίο θα γίνει για καύση. Δήμοι επικαλεστήκαμε ότι θα κάνουμε καύση εκεί στον Αγιαδούνη στη Θέρμη και στη Δυτική Θεσσαλονίκη για να παράγουν έργα για τους κατοίκους κτλ. Είδαμε ξαφνικά ότι φεύγει καύση από εκεί, μέρα, από εκεί μέσα. Καθώς δεν είναι το Δήμο που φέρνει εκεί πέρα και δίνεται κατ' εντολή στον Τιτάνα, ο οποίος έκανε έτοιμα και λέει: ότι εγώ μπορώ να κάψω όλα τα απορρίμματα που θα βγάλει και συμμορφία RDF σε μένα για να παράγεται ενέργεια. Βλέπουμε δυστυχώς να πάμε στο νόημα ότι δεν υπάρχει καμία υποδομή για την τιμή στο Θεσσαλονίκη, καμία υποδομή για διαλογή στην τιμή, ενώ σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες βλέπουμε να είναι ο τύπος πόρος οικονομικά, δηλαδή το πλαστικό, το χαρτί, το αλουμίνιο, όλα εκμεταλλεύονται προς όφελος στον Δήμο και τον κατοίκον και παίρνουν λεφτά από την υπάρχει θέση εργασίας. Εδώ βλέπουμε ότι δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός. Ο μόνος σχεδιασμός είναι να δημιουργήσουμε κάποιες απορριμμάτων. Και το άλλο, αυτός είναι ένας πόλος. Το άλλο πόλος είναι ότι να τα οδηγούμε όλα σε τις βιομηχανίες, όπως είναι ο Τιτάνας, η Σιράκη και η Ηρακλής, για να γίνει κάψη. Ενώ ήδη εμείς είχαμε πάρει και αποφάσεις ομόφωνα σαν Δήμη, εκεί πάνω του Λαροκάστη και τη Θεσσαλονίκη το 2010, να μην γίνει κάποιες απορριμμάτων στο Τιτάν και σε οποιοδήποτε άλλο εργοστάσιο κάψης. Βλέπουμε ξανά το θέμα να περνά από την περιφέρεια, κατά καλό καιρό, και από ό,τι βλέπουμε δίνουν δώρο στο Τιτάνα και σε άλλες βιομηχανίες να γίνει κάποιες απορριμμάτων. Εμείς ζητάμε εδώ πέρα στην ουσία το Περιφερειακό Συμβούλιο να το θέσει σαν θέμα κανονικό μέσα στην διάταξη, να γίνει ξανά ο Περιφερειακός Συνδυασμός κανένα σχεδιασμό από την αρχή. Γιατί από ό,τι φαίνεται, ενώ άλλα λίγο σχεδιασμό, αυτή τη στιγμή εδώ πέρα περνάνε τις μονάδες από την εργασία απορριμμάτων με μόνο σκοπό η κάψη της μηχανής και σαν να δεχτεί θα κάψει. Εμείς του ζητάμε να κάνουν υποδομές επιτέλους για διαλογή στην τελική ανακύκλωση που δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αν αύριο κάποιο Δήμο μάζευε χιλιάδες τόνους πλαστικού χαρτιού ή έκανε κομποστοποίηση, δεν θα πούμε τα πάνε. Θα ο κόσμο εντάξει. Και μας οδηγούν στο μονόδρομο σε αντίθεση με την Ευρώπη ότι παιδιά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα εμείς, άρα όλα τα σκουπίδια θα τα πάμε στην κάψη. Γίνεται έξω στην κάψη εξωτερικό, αλλά γίνεται από προθέσεις. Αφού γίνει η ανακύκλωση, η διαλογή στην πτυχή, όλα αυτά εδώ, και ό,τι μένει και μην θάβεται, τότε οδηγείται στην κάψη. Εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς πάει να γίνει το ανάποδο, δηλαδή ένα 10% γίνεται ανακύκλωση. Λένε οι Δήμοι, ο Φόρτα, ο Πέστα, ο Περιφερειακός Συνδυασμός και τα λοιπά, ότι εμείς δεν κάνουμε ανακύκλωση, δεν γίνεται διαλογή στην πτυχή, δεν λέει την αλήθεια ότι δεν υπάρχουν υποδομές. Άρα αναγκαστικά μας βγουν στο μονόδρομο της κάψης. Εμείς λέμε όχι στην κάψη, ούτε στο Τιτάν, ούτε σε καμιά άλλη μηχανία, ούτε στις μονάδες εξαιρεσίας απορριμμάτων, αλλά να βάλουν σαν στόχο σοβαρό επιτέλους και για τους κατοίκους και για τους ίδιους να γίνει διαλογή στην πηγή ανακύκλωση και όλα αυτά που πρέπει στην οθήκη των απορριμμάτων. Εκτός από το θέμα το περιβαλλοντικό, να κάνει να αναφυγεί και με ιδιωματικέ. Βεβαίω. Ήδη, καλά κάνει το πανταυτό, ήδη στο Βόλο, όπου γκέι εδώ και δύο χρόνια η κυρία Ηρακλή και η αστυνομία απορρίμματα για το περιβάλλον. Εγώ θα σου πω ένα μόνο πράγμα, ξεσηκώθηκε όλη η κοινωνία και ο Ιατρικό Σύλλογο Μαγνησία, που είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, το οποίο έβγαλε ένα 30-σελίδο τόμο, όπου λένε όλα αυτά τα βουράνια και οξύνε στα βαρέα μέταλλα, για σκορπίσει στην ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα να δημιουργούν 1.000 προβλήματα στου κατοίκου. Λοιπόν, εμεί αυτό που ζητάμε είναι δεν μπορεί να γίνει αυτή η κάψη αν δεν μελετούν και μπροστά. Δεν υπάρχει κάποια αέρα διασπορά με τον ρήπο κτλ. Υπάρχει πρόβλημα και μάλιστα εγώ να σου πω και ένα μικρό τύπο το οποίο είπε ο Δήμαρχο τη Θέρμη, στο οποίο ήταν να γίνει εκεί πέρα η κάψη απορριμμάτων. Είπε εγώ δεν δέχομαι την κάψη εκεί πέρα γιατί κάνει κακό στο περιβάλλον. Σαν Δήμα που κάτι παραπάνω θα ξέρει, όλο μεταξύ εγώ και αστείου, γιατί προφανώ για μην το θέλει εκεί, δεν θα θέλει την κάψη γιατί στην ουσία αυτό έγινε. Ένα αυτό και δεύτερον, εμείς επικαλούμαστε και τον Ιατρικό Σύλλογο της Μαγνησίας, που είναι ένα πολύ σοβαρό σύλλογο ιατρικό, ο οποίος έβγαλε ένα 30-σελίδο αστοστήμα, αν θέλετε, όπου λένε όλους τους λόγους ότι ο οποίος η κάψη απορριμμάτων κάνει κακό στο περιβάλλον και δύο σε μονάδες, οι οποίες δεν τηρούν όλα τα περιβαλλοντικά κριτήρια που πρέπει στην Ελλάδα.